Συμφωνία με Κινέζους παραγωγούς κινηματογράφου έκανε στο Πεκίνο ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για την προβολή της χώρας μας σε κινέζικη ταινία που αναμένεται να παρακολουθήσουν εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αθήνα και Σαντορίνη επέλεξαν οι Κινέζοι για τα γυρίσματα της ταινίας Beijing Love Story. Η συμφωνία κλείστηκε χθες στο Πεκίνο μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και των στελεχών της Κινέζικης Εταιρείας Παραγωγής. Πρόκειται για τη μεταφορά στην μεγάλη οθόνη της δημοφιλέστερης τηλεοπτικής σειράς στην Κίνα με εκατομμύρια τηλεθεατές. Τα γυρίσματα στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο με τον ΕΟΤ να αναλαμβάνει τη φιλοξενία των Κινέζων. Η Ελλάδα θα προβληθεί και στην πρεμιέρα της ταινίας που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2014 με βίντεο για τη χώρα μας αλλά και ειδικά μπάνερ στην άφιξη των επισήμων. Στους τίτλους τέλους θα υπάρχει ειδική αναφορά σε Αθήνα και Σαντορίνη. Οι Κινέζοι τα τελευταία χρόνια επενδύουν εκατομμύρια ευρώ σε παραγωγές ταινιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ταινία Πορφυρός Λόφος, που θεωρείται μέχρι και σήμερα η ακριβότερη ταινία της Ασίας. Τα ωφέλη της συμφωνίας της Υπουργού Τουρισμού με τους Κινέζους για τη χώρα μας είναι μεγάλα στον τουριστικό τομέα. Την ταινία αναμένεται να την παρακολουθήσουν 214 εκατομμύρια Κινέζοι στους κινηματογράφους 300 πόλεων, ενώ θα πάρει μέρος στα Διεθνή Φεστιβάλ των Κανών της Βενετίας αλλά και του Τόκιο.